Τρόπους έμπρακτης στήριξης γειτονικών χωρών όπως ο Λίβανος, η Αίγυπτος και η Ορδανία ζητά ο Υπουργός Εσωτερικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με επιστολή του στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινά και στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, επισημαίνει πως την τελευταία δεκαετία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ανατολικής Μεσογείου έχουν αντιμετωπίσει δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές ως αποτέλεσμα της πολιτικής εικόνας στον αραβικό κόσμο και κυρίως της συνεχιζόμενης κατάστασης στη Συρία. Η προαναφερόμενη πολιτική αστάθεια έχει δημιουργήσει μεγάλο αριθμό από εισρωές τόσο προς τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής, όσο επίσης προς τις γειτονικές χώρες της Συρίας, οι οποίες πρέπει να ανταποκριθούν στην πρόκληση του να παρέχουν φιλοξενία σε όσους φεύγουν από τα εδάφη της Συρίας. Καλή χωρών οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα και να φιλοξενήσουν αριθμούς μεταναστών πριν αυτοί έρθουν στην επικράτεια της Ένωσης. Κάτι που διαπίστωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Λίβανο, χώρα η οποία φιλοξενεί περίπου 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων και αντιμετωπίζει δυσκολία στο να παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη. Διαπιστώθηκε ότι και οι ίδιοι ως χώρα φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Σύριων και μάλιστα πολύ δυσανάλογο σε σχέση με τον πληθυσμό τους, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη στήριξη ή τέλος πάντων την αντικνιόμενη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές ότι ενδυναμώνοντας τις χώρες της περιφέρειας αυτής και εξοπλίζοντας τη με τα υλικά που χρειάζονται για καλύτερη διαχείριση της πίεσης που προκαλείται από τον μεταναστευτικό πληθυσμό που διαμένει σήμερα στα εδάφη τους, θα είναι κερδοφόρα για όλους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην Τουρκία μέσω συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία παρέχεται στην Άγκυρα επαρκής βοήθεια για την υποστήριξη των δυνατοτήτων φιλοξενίας της. Η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυρά προτείνει ότι όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Τουρκίας, μια παρόμοια συμφωνία πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης και να υπογραφεί και με τις υπόλοιπες προαναφερόμενες χώρες. Για παροχή στήριξης, τα οποία χρήματα δαπανώνται για τη φιλοξενία, την ενσωμάτωση των Σύρων ή και την βοήθεια για την επιστροφή τους. Οπότε, στο ίδιο πλαίσιο, η Κύπρος θεωρεί ότι αντίστοιχη προσπάθεια πρέπει να δοθεί και στις υπόλοιπες χώρες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν, καθώς σε περίπτωση που αυτές οι χώρες καταρρεύσουν, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για την Κύπρο αλλά και τις υπόλοιπες χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή να διαχειριστούν τους αριθμούς μεταναστών που θα προκύψουν. Θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί στο επόμενο συμβούλιο τον ερχόμενο μήνα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη να επανεξεταστεί η κατάσταση της Συρίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, να γύρουμε αυτό το θέμα και να πείσουμε για την ανάγκη να επανεξετάσουμε αυτό το καθεστώς και να δούμε μια πιο μόνιμη λύση σε σχέση με το θέμα της Συρίας. Εξάλλου, στην επιστολή, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου δηλώνει έτοιμος για ανταλλαγή απόψεων με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια του επόμενου συμβουλίου.